μία ακόμα καινοτομία με αντικείμενο την ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και των fashion startupers, έρχεται φέτος να μας συστήσει η σχεδιάστρια μόδας και η ιδρύτρια της σχολής μόδας Athens Fashion Club, Μαρία Βυτινίδου. Τον Απρίλιο του 2023 έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η πορτογαλική θερμοκοιτίδα μόδας υπό την γενική διεύθυνση της Μαρίας Βυτινίδου και την στήριξη της πορτογαλικής πρεσβείας και της πρέσβυρας Έλενας Πάιβα. Πάμε να γνωρίσουμε τους πρωτοπόρους δημιουργούς. Μαρλέν, πώς ξεκίνησε η συνεργασία σου με την Πορτογαλική Πρεσβεία και τι έχεις παρουσιάσει μέχρι σήμερα στη βιώσιμη μόδα? Η συνεργασία μας έχει ξεκινήσει εδώ και 5 χρόνια. Έχουν επιλέξει τη σχολή μόδας Athens Fashion Club, διότι εμείς πρώτοι αναζητήσαμε τα υλικά των Πορτογάλων κατασκευαστών. Βρήκαμε ότι είναι στη συγκεκριμένη έκθεση Modtissimo και στη συνέχεια ήρθαμε σε επαφή μέσω της Πρεσβείας για το πώς μπορούμε να συμμετάσχουμε και εμείς σαν σχεδιαστές. Να δειγματιστούμε όλα αυτά τα innovative fabrics που έχουν τα πολύ φοβερά, τα οικολογικά, ανακυκλωμένο πολυεστέρα, ύφασμα από κάναβι, έχουν μια πολύ μεγάλη ποικιλία. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε συνεργασία πριν 5 χρόνια και έκτοτε 2 φορές το χρόνο βρισκόμαστε στη μεγαλύτερη έκθεση της Ιβηρικής Χερσονήσου, στην έκθεση Modtissimo και εκθέτουμε τα έργα των σπουδαστών μας. Φέτος ειδικότερα λειτουργεί η πρώτη θερμοκοιτίδα μόδας από την Πορτογαλική Πρεσβεία, η οποία ονομάζεται Grow Sustainable in Portugal, και έχουμε την τιμή και τη χαρά να είμαστε εμείς οι διευθυντές της θερμοκοιτίδας. Ποια είναι η αποστολή και το όραμα της θερμοκοιτίδας μόδας? Η αποστολή και το όραμα της θερμοκοιτίδας μόδας είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους νέους σχεδιαστές να αναπτύξουν την επιχειρηματικότητά τους, να σχεδιάσουν συλλογές με καινοτόμα υλικά που δεν θα τα βρουν πουθενά εδώ στην Ελλάδα και στη συνέχεια να τα εκθέσουν στο εξωτερικό. Αυτή είναι μια διαδικασία την οποία την κάναμε και άτυπα, μπορώ να την πω, τη διαδικασία περίπου τα τελευταία 6-7 χρόνια. Φέτος μέσω της θερμοκοιτίδας μπορούμε όλοι μαζί να εκθέσουμε και σε ειδικά φόρουμ αλλά και μέσα στα εμπορικά περίπτερα της έκθεσης Modtissimo τις συλλογές μας. Το όραμα λοιπόν στο απότερο μέλλον είναι να μπορέσουμε όλοι εμείς, οι νέοι σχεδιαστές, οι Έλληνες σχεδιαστές, να έχουμε μία συνολική προσέγγιση της καινοτόμας και βιώσιμης μόδας μέσα από στρατηγικές, μέσα από τη χρήση αυτών των ειδικών υφασμάτων και να είναι πιο εύκολο το μονοπάτι αυτό για μας να το βαδίσουμε προς το εξωτερικό. Σε ποιες εκθέσεις θα παρουσιάσετε τις συλλογές των σχεδιαστών? Η αρχή λοιπόν έγινε με την έκθεση Modtissimo και τώρα πλέον ανοίγουμε τα φτερά μας και σαν θερμοκοιτίδα μόδας και σαν νέοι σχεδιαστές. Και πάμε όλοι μαζί και σε άλλες διεθνείς εκθέσεις στο εξωτερικό, όπως η Pure London, όπως η Who's Next. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει ένας Έλληνας σχεδιαστής. Θέλει τόλμη, θέλει μεθοδικότητα οργάνωση. Εμείς έχουμε και την υποστήριξη της Πορτογαλικής Πρεσβείας. Γιατί συμμετέχει στο πρόγραμμα της Πορτογαλικής Πρεσβείας? Να πω ότι η βιώσιμη μόδα είναι ένα μεγάλο και δύσκολο στοίχημα για μας τους νέους σχεδιαστές. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας να βρούμε καινοτόμα υλικά εδώ στην Ελλάδα όσον αφορά στους προμηθευτές και γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας να βρούμε κανάλια διανομής τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Με τη συμμετοχή μας στο project αυτό βρίσκουμε και καινοτόμα υλικά από Πορτογάλους κατασκευαστές αλλά και παράλληλα μας δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουμε και να βρούμε κανάλια διανομής σε διεθνείς αγορές. Και αυτό για μας είναι μια πολύ σημαντική και μεγάλη προστιθέμενη αξία. Ποιος ο στόχος και το όραμά σας? Ο στόχος και το όραμά μου είναι να μπορέσω να επεκτείνω το brand MK by Marios πέρα από την ενεργή μου θέση ως σχεδιαστής στην Ελλάδα και με τις βραβεύσεις που έχω πάρει εδώ, θα ήθελα να επεκταθώ στο εξωτερικό και η έκθεση Modtissimo και η βιώσιμη μόδα είναι κάτι το οποίο μου δίνει ένα πολύ ισχυρό πάτημα να επεκτείνω τη δραστηριότητα μέσα από έναν πιο εμπορικό χαρακτήρα, αλλά με avant-garde διάθεση, κάτι που χαρακτηρίζει το brand μου, και να δείξω το όραμα ότι η Ελλάδα μπορεί να παραμείνει δημιουργική μαζί με την τιμή που με Athens Fashion Club που διδάσκω, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και να παντρέψουμε την τέχνη με τη βιώσιμη μόδα και με την wearable διάθεση. Τι συλλογές θα παρουσιάσετε στην έκθεση Modtissimo? Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μαρλέν Βυτινίδου
για την τιμή που μου κάνει και μέσα στους 5 σχεδιαστές που θα πάμε στη Modtissimo, καθώς και την Πορτογαλική Πρεσβεία που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα και τους Πορτογάλους κατασκευαστές υφασμάτων που μας δίνουν τα υφάσματά τους. Η συλλογή θα απευθύνεται σε Ελληνίδες κατά βάση, εργαζόμενες γυναίκες και θα περιλαμβάνει ρούχα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του δικού σας fashion brand? Έχοντας πλέον σαν αναφορά τη φιλοσοφία της Πορτογαλίας απέναντι στη βιώσιμη μόδα, προσπάθησα να φτιάξω μία συλλογή, η οποία θα χαρακτηρίζει και το brand μου ολόκληρο, το οποίο θα έχει διαχρονικά, αυθεντικά και αντεκτικά ρούχα στο χρόνο. Πλέον είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τη βιώσιμη μόδα, γιατί πλέον θεωρώ ότι η μόδα δεν είναι μόνο όμορφα υφάσματα και ρούχα, αλλά είναι όλες αυτές οι αξίες που πρέπει να έχουμε και να τις υποστηρίζουμε. Τι σημαίνει για εσάς βιώσιμη μόδα? Η βιωσιμότητα είναι μια έννοια η οποία έχει μπει για τα καλά πλέον στη ζωή μας, πέρα από τον τομέα της μόδας. Ανταποκρίνεται σε πολλές πλευρές της καθημερινότητάς μας. Εκτός από το κομμάτι λοιπόν της μόδας και του περιβάλλοντος που προσπαθούμε να αφήσουμε όσο πιο μικρό αποτύπωμα οικολογικό γίνεται στο περιβάλλον, έχει να κάνει με το σεβασμό στον άνθρωπο, στις συνθήκες εργασίας. Και γενικά για μένα είναι αξία που σημαίνει σεβασμός στον άνθρωπο, στο περιβάλλον και στα ζώα. Κύριε Δημητρακόπουλε, ως διευθυντής της σχολής Athens Fashion Club, πώς την υποστηρίζετε? Σαν διευθυντής της σχολής και σαν κλωστοφαντρικός μηχανικός, τυχαίνει να είμαι και τεχνικός σύμβουλος και σε επιχειρήσεις ένδυσης. Έτσι, από την πλευρά αυτή, συμβουλεύω και τους νέους σχεδιαστές για τα υφάσματα που θα επιλέξουν, για να έχουν και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις δικές τους συλλογές, αλλά να έχουμε και την καλύτερη δυνατή εικόνα εκεί που τις εκθέτουμε. Thank you.